Δεν ακούστηκε, λένε τα παιδιά. Καιρός να σταματήσουν όλα τα καρογγιζιλίκια με τους προπάπους και τους παππούδες σας. Ναι, ας ασχοληθούμε και με κάτι άλλο επιτέλους. Πάρα από το πτώμα μου, γυναίκα, αν ξαναπείς τέτοια κουβέντα, σε έβαλα εσένα μαζί και το γιο σου. Και θα καθίσω εδώ να σε περιμένω, νομίζεις. Άνοιξε τα μάτια σου, άνοιξε τα αυτιά σου και άκουσε τι σου λέει ο γιος μου. Και εσύ, ευλογημένε, πώς το πείσμα πια, άστα να πάνω στο καλό και άστα φωνικά. Αρκετά έκανε για να είμαστε πρόγονοι. Αφήστε τους προγόνους και τους προπαπούντες σας. Κοιτάξτε μπροστά αυτούς τους δύο νέους. Το μέλλον του χωριού βρίσκεται στα χέρια τους και στη δική σας απόφαση. Η Κατερινιό και εγώ αγαπηθήκαμε. Δεν το θέλατε, μα ούτε κι εμείς το επιδιώξαμε. Απλά συνέβη. Πάει και τελείως. Απόλυτα κατανοητό, Τάγνεν. Άγγελ, να το συνταρακτικό γεγονός που περιμέναμε, κύριε διοικητά. Οι γονείς των παιδιών να έρθουν εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά στο πρόσωπο του Θεού Παπα-Νικόλα. Δώστε τα χέρια και μονιάστε. Μονιάστε επιτέλους. Κατερινιό, ξέρεις ότι μέχρι σήμερα θα πήρε η δεύτερη θάλασσα. Μανούν στο καμάρι μου, αυτό χωρίς να γίνει. Ναι, πατέρα, είχε μου εμπιστοσύνη. Άντε, Παπα-Νικόλα, να δώσουν τα χέρια εδώ μπροστά πριν μετανιώσει και κάνουν πίσω. Τέκνα μου, τη σημερινή αυτή η μέρα την περίμενα εδώ και χρόνια. Και δεν πιστεύω ότι ήρθε. Ελάτε, συμπέθυνε, δώστε τα χέρια και συμφιλιοθείτε. Άντε, συμπεθέρα, έλα να μαζίσουν τα παιδιά. Να μαζίσουν τα παιδιά. Τι, και δεν θα τρίψουν τα κόκαλα του παππού μου. Όχι, εκεί που είναι και να τρίζουν δεν θα τα ακούει κανείς.